ένα ενδιαφέρον συνέδριο αυτή τη χρονιά. Ακούσαμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Πώς βλέπετε εσείς την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά? Ναι, αυτό που βγαίνει από το συνέδριο είναι ότι υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την ασφάλιση διεθνώς. Στη βάση του ότι υπάρχουν χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στις οικονομίες, χαμηλά επιτόκια, ένα δυσμενές δημογραφικό τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον το διεθνές, στη χώρα μας έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά ασφάλισης σχεδόν σε κάθε κατηγορία ασφάλισης. Είμαστε μια πολύ υποασφαλισμένη οικονομία. Και κοιτώντας την επόμενη μέρα, όπου υποτίθεται ότι θα ζήσουμε πιο γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης, η ασφάλιση πρέπει να είναι ένα οργανικό συστατικό αυτής της ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως μεγάλες προκλήσεις, καθότι όχι μόνο η ελληνική οικονομία βγαίνει τραυματισμένη από την περίοδο που έχουμε περάσει την τελευταία δεκαετία, αλλά για το πώς θα μεταφραστούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει ασφάλισή τους, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και οργανώνεται η παραγωγή, σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επόμενη δεκαετία για τον κλάδο της ασφάλισης.